και γενικότερα να πω της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με τη στήριξη του αγροτικού κόσμου σε συνεργασία με την Χελέξπο που έτσι κι αλλιώς μαζί διοργανώνουμε αυτή την πολύ μεγάλη έκθεση. Ο Δήμος Λαρισαίων έχει πάρει την πρωτοβουλία και στους όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας έρχεται να ενημερώσει τον αγροτικό και τον τροφικό κόσμο και γνωρίζετε πολύ καλά όλοι πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι από τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, από το μεγάλες τιμές στην ενέργεια και συνολικά το κόστος παραγωγής έχει πάει σε επίπεδα πάρα πολύ ψηλά και οι τιμές δυστυχώς είναι ίδιες ή και χαμηλώνουν, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η διαθεσιμότητα του προϊόντος. Έχουμε πάει στοχευμένα μέχρι στιγμής, έχουμε κάνει μερίδες στην Ελασσόνα όπου εκεί κάνουν για την κτηνοτροφία, γιατί αυτή είναι η περιοχή. Αυτός είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτός είναι ο ρόλος του Δήμου Λαρισαίων, να μπορεί δηλαδή να ενημερώνει τον κόσμο και νομίζω ότι για να τελειώσω έχουμε πάει στο Τύρναβο, χθες ήμασταν στα Φάρσαρα, θα επακολουθήσουν βέβαια και οι άλλοι τρεις Δήμοι του νομού. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης ουσιαστικά έπρεπε να είναι, αυτός έπρεπε να έχει το σχεδιασμό, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο και το κράτος μόνο επιτελικά έπρεπε να λειτουργεί. Δυστυχώς δεν έχουμε κανέναν, δεν μας αφήνεται όλο αυτό το περιθώριο να μπούμε στο σχεδιασμό και να γίνει επιτέλους αυτή η διασύνδεση πανεπιστημίων, παραγωγών και τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αυτοί μπορούν να εκτελέσουν αυτό που λέμε τον σχεδιασμό της τοπικής οικονομίας. Ξέρετε πόσο δυνατός είναι για μας στο Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας τα εισοδήματα που παράγονται και όλα αυτά από τη μετεποίηση των αγροδιατροφικών τομέα.